Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου για να αναλύσουμε σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στο ζήτημα του θαύματος και να αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή ποιος μπορεί να κάνει θαύμα στην εποχή μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις μεγάλες μορφές του γέροντος Πορφυρίου, του γέροντος Παϊσίου, του γέροντος Ιακώβου και να αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή την διαφορετικότητα των ανθρώπων αυτών, την πνευματικότητα των ανθρώπων αυτών, την διαφορετικότητα της ζωής των ανθρώπων αυτών. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που πολλές φορές λένε οι άνθρωποι της εποχής μας είναι ότι δεν καταλαβαίνω την Καινή Διαθήκη ή δεν καταλαβαίνω τα κείμενα των φιλοσόφων ή την λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν ισχύει, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, μέσα από μια έρευνα που έγινε μέσα από μεγάλους γλωσσολόγους έδειξε ότι η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 4.900 λέξεις, εκ των οποίων οι 2.200 περίπου λέξεις είναι λέξεις που μιλάμε στην καθομιλουμένη, άλλες 2.000 περίπου λέξεις είναι λέξεις που τις καταλαβαίνουμε και λοιπόν και 400 λέξεις περίπου που αυτές δεν τις χρησιμοποιούμε αλλά μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα ιερά κείμενα, ειδικά η Καινή Διαθήκη, αποτελείται από λέξεις που τις ομιλούμε και τις γνωρίζουμε, δηλαδή τις ελληνικής γλώσσας. Και δεύτερον, και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, θα ήθελα να πω ότι κάτι άλλο που πολλές φορές ακούμε και μέσα από την εκπομπή είναι και μας ρωτάνε τι σχέση έχει η φιλοσοφία με την πατρική θεολογία. Έχει μεγάλη σχέση, διότι και ο Πλάτωνας, παραδείγματος χάρη, μέσα από τα κείμενά του μας έδωσε χαρακτηριστικά ιδιώματα του Θεού, τα οποία τα επικρότησε αργότερα η χριστιανική θρησκεία. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στον τίμιο του Πλάτωνα. Ξέρουμε επίσης ο Σοκράτης ότι μίλησε για την αθανασία της ψυχής, το βλέπουμε στο Πλάτωνα, στο Φέδωνα του Πλάτωνα και επίσης πολλούς άλλους φιλοσόφους. Έτσι λοιπόν υπάρχει άρρηκτη σύνδεση και σχέση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατρικής θεολογίας, καθώς και ο Πυθαγόρας μιλάει για σώμα, μιλάει και για την αθανασία της ψυχής. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνδέουν και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μιλάμε για σύνδεση της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Περνάω και καλησπερίζω τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της εκπομπής μας, για να συζητήσουμε μαζί, κύριε Ατζακλή, και σήμερα διάφορα σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Το σημερινό θέμα, κύριε Ατζακλή, είναι ποιος μπορεί να κάνει θαύμα. Και θα μιλήσουμε για τις προσωπικότητες των μεγάλων γερόντων, γιατί πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας αναζητούν, ψάχνουν, ερευνούν και θέλουν να βρουν ανθρώπους για να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματά τους. Να σχεδιαγραφήσουμε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής τους μεγάλους αυτούς γέροντες και να δείξουμε και να μας πείτε και εσείς την άποψή σας ότι μέσα από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος που οι μεγάλοι αυτοί γέροντες είχαν, μπόρεσαν και θεράπευαν ασθενείς και επίλυαν διάφορα προβλήματα της εποχής μας και ουσιαστικά ενώ δεν είχαν την μόρφωση, την πανεπιστημιακή μόρφωση, όμως ήσαν σοφοί και ουσιαστικά αποτέλεσαν για μας που τους γνωρίσαμε οδοδείκτες για την ζωή μας. Κύριε Χουδουλάκη μου, κύριε καθηγητά μας, πράγματι αυτό που είπατε είναι ένα γεγονός. Το ότι ο πατέρας Παΐσιος και ο πατέρας Πορφύριος ήταν αληθινές αποδείξεις του ότι ο Θεός υπάρχει και ο Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους και είναι κοντά μας, εν αντιθέσει με κάποιους που νομίζουν ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε και είμαστε ορφανοί επάνω στη γη. Όμως να επισημάνουμε ότι ο πατέρας Πορφύριος και ο πατέρας Παΐσιος ήταν του δημοτικού άνθρωποι και αυτό ίσως ένα μήνυμα από το Θεό ότι δεν είναι μόνο η μόρφωση στον άνθρωπο που τον κάνει άνθρωπο, αλλά είναι η σοφία του Θεού, όπως είπατε, και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Η φώτιση του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε καθαρό άνθρωπο, σε καθαρή καρδιά, σε άνθρωπο ο οποίος είναι άδολος και δεν θέλει να κάνει το κακό, αλλά θέλει να κάνει το καλό.
παίζει μεγάλο ρόλο, η προδιάθεση του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Γιατί αν αυτή η προδιάθεση του ανθρώπου δεν υπάρχει, τότε ο άνθρωπος αποκτηνώνεται. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κοσμάς ο Αιωτολός έλεγε πάντοτε ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Δηλαδή οι άνθρωποι των αθέων γραμμάτων. Και δείχτε μια ματιά στην ιστορία να δείτε τι μόρφωση είχαν αυτοί οι δικτάτορες κλπ. Ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη κλπ. Ήταν πανεπιστημιακοί. Νομίζω ο Μουσολίνη ήταν δικηγόρος και ο Χίτλερ ήταν. Είχε βγάλει. Πολυτεχνείο, κάτι είχε βγάλει. Είχαν μόρφωση. Ναι. Είχαν μόρφωση. Λοιπόν, από τους μορφωμένους λοιπόν έρχεται το κακό και όχι από τους απλούς στην καρδία, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και άλλοι πολλοί, ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ. Πολλοί θα τους θυμηθούμε στη συνέχεια. Είπατε για το λόγο του Θεού, είπατε για το Ευαγγέλιο προηγουμένως και μου άρεσε αυτό που είπατε και δεν το ήξερα. Ειλικρινά με. Ένιωσα έτσι μια ευχάριστη έκπληξη. Με εκπλήξατε ευχαρίστως με το να πείτε ότι από τις 4.900 λέξεις. Είναι μια έρευνα κάποιων γλωσσολόγων. Ναι, ίσως είναι και ξένων. Γιατί εμείς. Του Γεωργίου Χατζηδάκη συγκεκριμένα ήταν ένας παλαιός γλωσσολόγος. Α, ναι, ο Χατζηδάκη είναι σπουδαίος. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Από το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, ναι, ο γλωσσολόγος. Αυτός και ο Γκέτε ήταν οι δύο άνθρωποι στον πλανήτη που γνώρισαν 30 γλώσσες. 30 γλώσσες, ναι. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Ο Ζηδάκης, που μέσα από την δική του έρευνα, Ρεθύμνιος, στην έρευνά του λέει ότι 4.900 ελληνικές λέξεις από την Ελληνική Διαθήκη. Βεβαίως. Και μόνο 400 λέξεις δεν τις γνωρίζουν. Να σου πω και κάτι, σε μια τηλεοπτική κατάσταση εκεί πέρα από αυτές τις δύο, δεν τις λέω εκπομπές, καταστάσεις είναι, έλεγε κάποιος ότι η δραχμή, λέει, έκανε ερώτηση. Στο Πανελλήνιο εκεί, στα παιδιά που ήταν εκεί πέρα κάτω, λέει πότε η δραχμή εμφανίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα και είπανε το 1700 τόσο. Ενώ το Ευαγγέλιο μιλάει για δραχμή. Ναι, βέβαια. Η χαμένη δραχμή που λέει. Καλά, δεν διαβάζουν αυτοί ποτέ, δεν ξέρουν. Δεν ξέρω, ή το κάνουν επίτηδες. Η δραχμή είναι προ Χριστού νόμισμα, δεν είναι τελευταίο νόμισμα. Ξεκινήσαμε τη ζήτηση αυτή, κυρία Τζακλή, όπως και εσείς γνωρίζετε, πολλές φορές σημαίνει εποχή κάποιοι περνάνε το μήνυμα. Ότι ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος των φιλοσόφων, όλα αυτά τα κείμενα είναι πολύ δύσκολα, είναι απρόσιτα για τους πολλούς. Και ότι δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και ότι μακριά από όλα αυτά τα κείμενα γιατί δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές και φίλους ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ουσιαστικά υπάρχουν πολλά τεκμήρια. Το χρηματιστήριο το καταλαβαίνουμε εύκολα. Δεν θέλει να χάσουμε πολλές ώρες για να μάθουμε. Εγώ δεν ξέρω τι είναι χρηματιστήριο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι χρηματιστήριο ποτέ. Έτσι που είναι οι μετοχές και γιατί πέφτουν και γιατί ανεβαίνουν και αυτά είναι για μένα άγνωστα πράγματα. Πώς κάθονται και μαθαίνουν για το χρηματιστήριο, για το προπό, για όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσα αυτά συστήματα υπάρχουν εκεί πέρα, πέσουμε, και δεν κάθονται να διαβάσουν λίγο το Ευαγγέλιο. Αλλά και το άλλο που είναι φοβερό και πρέπει πάντοτε να το τονίζουμε, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε αυτουσίως στην ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα την ομιλουμένη της εποχής εκείνης, των ελληνιστικών χρόνων. Δηλαδή των χρόνων. Μετά το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι δεν είναι. Ναι, μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Αυτή είναι η ελληνιστική χρόνια, όπως πολύ καλά ξέρετε. Μιλάτε και εσείς για τον Πλωτίνο στα βιβλία σας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο το άρθρο σας για τον Πλωτίνο. Θα πρότεινα στους αγαπητούς φίλους να το διαβάσουν αυτό, τη σιωπή στον Πλωτίνο και το πρώτο σας βιβλίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς και το δεύτερο. Αλλά και τη σιωπή στον Πλωτίνο, διότι εάν ο άνθρωπος δεν καταλάβει τη δικιά του ρίζα, τη δικιά του φιλοσοφία, δεν μπορεί να προχωρήσει και να καταλάβει τα περαιτέρω. Βλέπουμε με ανησυχία ότι πολλοί άνθρωποι απομακρύνονται από το Λόγο του Θεού, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και υπάρχουν τόσα βοηθήματα για το Ευαγγέλιο, μα τόσα βοηθήματα που θα έλεγα ότι έχει συντελεθεί ένα παγκόσμιο θαύμα σήμερα στην Ορθοδοξία από μία άποψη, ότι υπάρχουν και στο ίντερνετ τόσα πολλά κείμενα που να δει κανείς για το Ευαγγέλιο και για τα πατερικά κείμενα, σχεδόν μπορεί να κατεβάσει στο ίντερνετ όλα τα πατερικά κείμενα του Μινκ. Τα οποία είναι πολλές χιλιάδες σελίδες. Πολλές χιλιάδες σελίδες. Επομένως, μάλλον δεν θα υπάρχει, πώς να το πω τώρα, δεν θα υπάρχει εκ του Θεού κάποια επίοικια για εκείνους οι οποίοι έχουν βγάλει ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο και λένε: εγώ δεν ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο, θέλεις ένα μάθη. Η γνώση του Ευαγγελίου είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι και ακροατές μας, και θα έλεγα ότι κάθε μέρα μπορούσαμε να διαβάζουμε μία-δύο σελίδες από το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον το Ευαγγέλιο της Κυριακής, το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Mm-hmm. Όπως το κάνουμε κάθε φορά. Όπως το κάνουμε κάθε φορά. Γιατί μας κάνει πάρα πολύ καλό ψυχικά, μας φέρει μια ηρεμία,
μέσα σε αυτή τη ζήμη που ζούμε, στην πραγματική έτσι συγκοπάτη των καιρών. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε πράγματα που πολλές φορές στην εποχή μας τείνουν να ξεχαστούν. Όπως έχουμε ξαναπεί, όπως έχουμε ξαναδεί μέσα από τις σελίδες των εφημερίδων και μέσα από την ελληνική τηλεόραση, βλέπουμε πολλοί να ασχολούνται για την οικονομία, για το έλλειμμα και την οικονομική κρίση, αλλά λίγοι όμως ασχολούνται με την εξίσωση των αξιών που ουσιαστικά η ίδια η αξία, η ψυχή του ανθρώπου, η αξία του ανθρώπου ουσιαστικά μας καθιστά και μας κάνει διαφορετικούς από τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα στη φύση. Και είναι αυτό που μας δίνει το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας. Αυτό λοιπόν θέλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή και αυτή ήταν η αρχή σκέψη μου, κύριε Τσακλή, να μπορούμε μέσα από τα θέματα αυτά, μέσα από το Ευαγγέλιο που μας παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη, θεουθέλοντος, να παρουσιάσουμε θέματα τα οποία... προσπαθούμε εδώ στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ταπεινά προσπαθούμε να αρθρώσουμε και εμείς λίγο από τον Ευαγγελικό Λόγο. Έτσι θα έλεγα λοιπόν ότι στην προηγούμενη μας συνάντηση είχαμε μιλήσει για το σπόρο, αν θυμάστε, και πόσα είδη σπόρου έχουμε, πόσες είδη αντιμετώπισης του Θεϊκού Λόγου μέρος των ανθρώπων. Σήμερα όμως, το σημερινό μας αφορά το Λουκά στο 10ο κεφάλαιο και στο 16ο στίχο που λέγεται «Η χαρά των μαθητών». Και τι συνέβη? Επέστρεψαν οι 70 μαθητές, ο Κύριος είχε 12 μαθητές κοντά του, πάρα πολύ κοντά του, εκ των οποίων τους 3 είχε πιο αγαπημένους, γιατί επιτρέπεται αυτό να έχουμε και κάποιο πιο αγαπητά πρόσωπα στη ζωή μας.